Στο Δημοτικό Σχολείο Γερανίου του Δήμου Πλατανιά το πρώτο κουδούνι δεν χτύπησε. Οι μαθητές βρέθηκαν μαζί με τους γονείς τους έξω από τα κάγκελα, διαμηνύοντας πως δεν αποδέχονται την απαράδεκτη για αυτούς απόφαση υποβάθμισης του σχολείου από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Ωφέλιμο χρόνο λοιπόν, ο δάσκαλος σε αυτά τα παιδάκια δεν θα έχει σχεδόν ούτε ένα λεπτό της ώρας. Τι θα κάνει, θα παραδώσει, θα σκύψει πάνω από το παιδί, τι θα κάνει μέσα σε αυτή. Αυτή την κατάσταση λοιπόν εμείς δεν την αποδεχόμαστε και εκτός των άλλων πήραμε απόφαση σαν Γενική Συνέλευση, όλο το σώμα αποφασίσαμε το σχολείο να παραμείνει κλειστό. Εγώ είμαι μητέρα παιδιού που θα μπει στην τετάρτη τάξη, είναι μέσα στα τμήματα που συνενώνονται για συνδιδασκαλία, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι η αντίδρασή μας είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι εν έτη 2022 συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Με πάνω από 75 μαθητές σε μια περιοχή συνεχώς αναπτυσσόμενη και με τον αριθμό των μαθητών να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου είναι ένα από τα δεκάδες σε ολόκληρη την Κρήτη για τα οποία αποφασίστηκε σύμπτυξη τμήματων. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα νούμερα που βάζουν στο My School, λένε ότι 23 παιδιά που είναι το άθλημα των μαθητών των δύο τάξεων, π.χ. στο Γεράνι, Τρίτη, Τετάρτη, μπορούν σε μία αίθουσα να εξυπηρεθούν και από ένα δάσκαλο. Δηλαδή, υπερτερούν οι αριθμοί έναντι των παιδιών και τη παρεχόμενη παιδεία. Οι γονείς είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε μέσο πίεσης πριν αποφασίσουν να αλλάξουν σχολείο. Λοιπόν, δεν αφήνω το σχολείο, ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι γονείς, να ανοίξει χωρίς δάσκαλο για τα παιδιά μας. Έχω το παιδί μου πρώτη Δευτέρα με WebEx και δεν δέχομαι τώρα να κάνει μάθημα μαζί με άλλα παιδιά με δεύτερη τάξη. Δεν θα μπορέσει να μάθει τίποτα που είναι ήδη πίσω. Στον αγώνα των γονέων συμπαραστέκεται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Έχει ξεκινήσει από το 2014 με τις υποβαθμίσεις σχολείων όπως του Βαντόλακου και γενικά σχολείων της ενδοχώρας. Η αιτιολογία είναι ότι τα παιδιά ήταν λιγότερα στην τρίτη τετάρτη, στην τρίτη και στην τετάρτη τάξη. Όμως εμείς δεν συμφωνούμε σε μαθητές δύο ταχυτήτων. Εμείς δηλώνουμε την έντονη αντίθεσή μας, καλούμε τη σχολική κοινότητα σε ενωμένο αποφασιστικό αγώνα έως ότου ικανοποιηθεί το ελάχιστο δίκαιο αίτημα της λειτουργίας και αυτού του σχολείου και των υπολείπων όσοι ήταν πριν κόντρα στη λογική των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων. Πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς χωρίς αγιασμό και για το Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά του Δήμου Κισάμου, το οποίο επίσης υποβαθμίζεται, ενώ σε κινητοποίηση προχώρησαν και οι γονείς μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σκηνέ Φουρνέ, για το οποίο υπάρχει απόφαση υποβάθμισης σε πενταθέσιο.